Οι αρχές αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στα χέρια της κατηγορουμένης Ρούλας Πισπυρίγκου η κεταμίνη. Η ουσία δηλαδή που σκότωσε την 9χρονη Τζορτζίνα. Για να δούμε το ποιος το έχει προκαλέσει, αρκεί να δούμε το ποιος ήταν το προηγούμενο 20λεπτό μέσα στο δωμάτιο μαζί με το παιδί. Δεν χρειάζεται καν ώρα. Ως επικρατέστερο σενάριο εξετάζεται η προμήθεια της κεταμίνης να έγινε μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να ανακτηθούν από ένα τάμπλετ. Αυτά είναι επαναφορά διαγραμμένων επαφών, δηλαδή αν έχουν διαγραφεί επαφές από το χρήστη, επαναφορά διαγραμμένων μηνυμάτων, τα λεγόμενα τα SMS, ανάκτηση ιστορικού κλήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, οι άνδρες των ανθρωποκτονιών ενεργούν με κάθε μυστικότητα και έχουν σαρώσει τις φαρμακοποθήκες, όπως και άλλα σημεία πώλησης από τα οποία θα μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί παράνομα την κεταμίνη. Περισσότερη έμφαση δίνεται σε μια συνεργασία που θα μπορούσε να έχει η Ρούλα Πισπυρίγκου με συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο έχει σχέση με ουσίες. Ο Μάνος Δασκαλάκης σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που είχε από την πρώην σύζυγό του πριν ακόμη συλληφθεί, όταν ανακοινώθηκε η ύπαρξη της κεταμίνης στις τοξικολογικές της άτυχης Τζορτζίνας. Εκείνη την ώρα επικοινωνεί μαζί μου. Μου λέει, βγάλανε, μου λέει κεταμίνη, άλλο αυτό. Της λέω, μην ακούς, της λέω. Όπως βγάλανε το τοξικό, έτσι θα βγάλανε και αυτό. Στο κυνήγι της διαδρομής της κεταμίνης, οι αρχές έχουν σαρώσει τα κινητά τηλέφωνα της 33χρονης Πισπυρίγκου, αλλά και όλες τις φαρμακοποθήκες σε περίπτωση που κάποιος την προμηθεύτηκε από εκεί. Με εντολή της ανακρίτρια σήμερα το πρωί έγινε η εκταφή της μικρής Τζορτζίνας, προκειμένου να ανασυρθεί το τάμπλετ που είχε ταφεί μαζί, το άτυχο κοριτσάκι. Αστυνομικοί που συνόδευαν την ιατροδικαστή Αγγελική Τζιόλα αλλά και τον ιερέα του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου έφτασαν στον τάφο της μικρής Τζορτζίνας στις 7 παρα 10 το πρωί. Μετά από μια διαδικασία που διήρκησε περίπου μία ώρα, ανέκτησαν το τάμπλετ το οποίο είχε θαυτεί μαζί με το παιδί. Το τάμπλετ θα διαβιβαστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας προκειμένου να ερευνηθεί και να διαπιστωθεί εάν μέσα σε αυτό υπάρξουν στοιχεία που θα βοηθήσουν και θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Και ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τα άλλα δύο αγγελούδια που χάθηκαν πριν την Τζορτζίνα συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και εκεί υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Το κοινό στοιχείο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου θανάτου είναι τα πανάκια. Είναι μονόδρομος όχι εξ αποκλεισμού πλέον, αλλά από τα ευρήματα τα ίδια βεβαιωνόμαστε ότι ο δεύτερος θάνατος έχει τα κλασικά ευρήματα του ασφυκτικού θανάτου. Και αν με ρωτάτε εμένα, εκ της εικόνας μάλλον προκρίνεται η εικόνα της ασφυξίας. Η ανάκριση για το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας συνεχίζεται. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν γιατροί, ιατροδικαστές αλλά και άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον της κατηγορουμένης.